Και πάμε να δούμε λατρεμένους ηχθείς. Αυτούς που αγαπούμε τόσο πολύ. Φυσικά. Πολύ καλά τα νέα για σας, αφού ο Ερμής περνά σε ένα ζώδιο του νερού, όπως είναι το δικό σας. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει θα είστε στα νερά σας. Άρα το μυαλό θα λειτουργεί πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτούς τους προβληματισμούς που μπορεί να είχατε το προηγούμενο διάστημα. Που ήταν ο Ερμής ως διδύμους εννοώ και που μπορεί να ήσασταν σε διλήμματα. Το έχω πει πολλές φορές για τους ηχθείς αυτό, για τα διλήμματα, ότι δεν ήσασταν σίγουροι για τη δράση που πρέπει να αναλάβετε, γιατί δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο το τοπίο. Τώρα λοιπόν, από απόψε το βράδυ, αρχίζει να ξεκαθαρίζει κάπως το πράγμα. Έτσι θα είστε πιο συγκεντρωμένοι στους στόχους που έχετε, είτε είναι επαγγελματικοί, είτε είναι στόχοι σπουδών. Και φυσικά θα ευνοηθείτε περισσότερο σε ό,τι αφορά και τη δουλειά και ανάλογα τι δουλειά κάνει ο καθένας από εσάς, είτε ασχολείστε με το εμπόριο, είτε ασχολείστε με τον τουρισμό, είτε ασχολείστε με την εκπαίδευση, είτε ασχολείστε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι δουλειές του Ερμή. Αυτές λοιπόν ευνοούνται περισσότερο για τους ηχθείς από τώρα μέχρι τις αρχές Αυγούστου.